Αρκαδία 938. Δουλεύουμε περαιτωδώς για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε, να συνδιοργανώσουμε μαζί με την κυβέρνηση ένα πραγματικά αποτελεσματικό και ουσιαστικό και ωφέλιμο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο για τους πολίτες της Πελοποννήσου. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι είναι θετικό που θα μας δοθεί η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους κυρίους υπουργούς, τους υφυπουργούς και όλους τους συνεργάτες τους και να ακούσουν το δικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό και να ακούσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις και τα έργα τα οποία θα γίνουν από την κυβέρνηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αναμένουμε έναν πολύ ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων και θα επαναλάβω αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές ο Περιφερειάρχης, ότι όποιες και αν είναι οι αντιθέσεις, όποιες και αν είναι οι διαφοροποιήσεις επί των πολιτικών προτάσεων, οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε, να συνενέσουμε και να δουλέψουμε υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς όλους. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το 10ο. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να είναι το 10ο καλό των συνεδρίων. Προσπαθούμε και δουλεύουμε γι' αυτό. Είμαστε σε μια εξαιρετική συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες από την πλευρά της κυβέρνησης για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε συνεδρίες που θα είναι αποτελεσματικές. Θέλουμε να παρευρεθούν οι πολίτες, οι παραγωγικές τάξεις, οι εκπρόσωποι φορέων σε όλες τις συνεδρίες, σε όλα τα τραπέζια τα οποία θα γίνουν. Θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 δύο παράλληλες συνεδρίες το πρωί και δύο το απόγευμα. Τη Δευτέρα το πρωί είναι και η έναρξη του συνεδρίου και την Τρίτη και το πρωί και το απόγευμα από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 θα έχουμε συνεδρίες με πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Θέματα υγείας, παιδείας, αγροτικά, θέματα ανάπτυξης οικονομικά, περιβαλλοντολογικά, υποδομές. Αντιλαμβάνεστε ότι θα βρεθεί εδώ σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι λοιπόν, θα μας δοθεί η δυνατότητα να πούμε τις απόψεις μας. Ξέρετε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι αποτελεσματικό και ωφέλιμο στους πολίτες. Το συνέδριο θα λήξει την Τρίτη το βράδυ, όπου θα προηγηθεί η ομιλία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Τατούλη, και αμέσως μετά η ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, και έτσι θα κηρύξουμε τη λήξη του συνεδρίου. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα σημεία εκείνα και τα μεγάλα έργα, τα αναπτυξιακά, τα οποία η Περιφερειακή Αρχή και ο κύριος Τατούλης έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι αδιανόητο να μην είναι η διαχείριση ολοκληρωμένη των απορριμμάτων, όπως σοβαρά θέμα υποδομών, σοβαρότατα θέματα υποδομών που έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό του αεροδρομίου της Καλαμάτας ή με το αεροδρόμιο της Τρίπολης, που παραμένει για μας πάντα ένα πολύ σημαντικό έργο συμπληρωματικό κάργο αεροδρόμιο με αυτό της Καλαμάτας. Επίσης, έργα σημαντικά που θα θέσουμε είναι τι θα γίνει με το σιδηρόδρομο, η πανελειτουργία, είναι τι θα γίνει με τα μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στους οδικούς άξονες και δεν μπορούν να μην γίνουν σε κάποιες περιφερειακές ενότητες. Όμως, θέλω να σταθώ στο εξής. Θα ακούσουμε και τους φορείς, γύρω από τα αγροτικά ζητήματα είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, στον χώρο της υγείας είναι πολλά τα προβλήματα και στις παιδείας. Το μήνυμα όμως του πολιτικού του συνεδρίου, πέρα από τις συνομιλίες, τις συνεδρίες και ένα μήνυμα υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα γίνει παρουσία του κυρίου Τατούλη και του Πρωθυπουργού, το σημαντικό πολιτικό μήνυμα είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεννοηθούμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο σήμερα της κοινωνίας. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι ακόμα και αν ανήκουμε σε διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους, θα πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό και να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Αναμένουμε λοιπόν, υπάρχει και ένα τραπέζι συνεδριών στο οποίο θα συμμετέχουν οι κύριοι δήμαρχοι που έχει καλέσει ο κύριος Κουρλέτης και θα γίνει μια κουβέντα και για τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι αν σταθούμε όλοι με σοβαρότητα, με αίσθημα ευθύνης και υπερασπίσουμε κατά του καθενός την πολιτική άποψη τα συμφέροντα των πολιτών, τότε πραγματικά θα έχουμε ένα ουσιαστικό συνέδριο. Να μην μείνουμε σε φιέστες, είναι κάτι που εμείς γι' αυτό έχουμε και μια σχετική ανακοίνωση από την πρώτη στιγμή εκδώσει. Να μην μείνουμε σε φιέστες, να μην μείνουμε σε επικοινωνίες, να μην μείνουμε σε απλές εξαγγελίες. Είναι μια στιγμή για την πολιτική ζωή της χώρας μας πάρα πολύ σημαντική. Σε αυτή λοιπόν την πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα έρχεται και γίνεται το 10ο συνέδριο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ο κύριος Τατούλης, πέρα από Περιφερειάρχης, έχει πει πάρα πολλές φορές
ότι παραμένει ένας πολιτικός της κεντρικής πολιτικής σκηνής με την έννοια της άποψης που εκφράζει πέρα από τα περιφερειακά για όλα τα σοβαρά πολιτικά θέματα της χώρας. Αναμένουμε λοιπόν όλοι να ακούσουμε τις ομιλίες δύο ισχυρών πολιτικών, του κυρίου Τατούλη και του κυρίου Τσίπρα, και να δούμε και να αποκρισταλώσουμε ο καθένας τη δική του άποψη για το πώς μπορούν να συμφωνήσουν, να συνενέσουν ή να διαφωνήσουν πάντα πάνω σε ένα πολιτικό πολιτισμό σε μια εποχή κρίσης όπου η Ελλάδα πρέπει να δώσει παραδείγματα συνεννόησης. Ας μην παραβλέψουμε τίποτα, ας μην παραβλέψουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιες κινήσεις που γίνονται εναντίον εθνικών συμφερόντων της χώρας. Τίποτα δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Πρέπει να είμαστε, κατά τη γνώμη μας, περισσότερο ενωμένοι από ποτέ. Αρκαδία 938.